να γίνουν οι πιο ηχηροί πρέσβες της Ελλάδας παγκοσμίως. Σήμερα θα βραβευτεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 20th Century Fox, που είναι ένας από τους μακροβιότερους επικεφαλής της βιομηχανίας του θεάματος και ένα από τα πιο επιτυχημένα στελέχη της. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Fox, έχει επιβλέψει ένα ευρύ φάσμα επιτυχημένων ταινιών. Οι επιτυχίες του στούντιο επί προεδρίας του περιλαμβάνουν ταινίες όπως Life of Pi, η σειρά της εποχής των παγετώνων, η σειρά X-Men, το Night at the Museum, η τριλογία του πολέμου των άστρων, ο κύριος και η κυρία Σμιθ, καθώς επίσης και ταινίες που έχουν αποσπάσει θριαμβευτικές κριτικές, όπως η Απόγονη ή ο Μαύρος Κύκνος και μεταξύ άλλων η ταινία Slumdog Millionaire που έχει βραβευθεί με Όσκαρ. Έχει επίσης τη μοναδική διάκριση να έχει κάνει δύο από τις πιο κερδοφόρες ταινίες όλων των εποχών, το Avatar και τον Τιτανικό. Πώς βλέπετε, ο ρόλος με εμένα περιορίζεται να λέω τα ονόματα. Ο κύριος Τζιμ Γιαννόπουλος. Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε απόψε και μάλιστα με αφορμή ένα τόσο ιερό σκοπό. Κύριε Πρωθυπουργέ, σεβασμιότητε, σας ευχαριστώ πολύ που μας τιμάτε όλους απόψε με την εκλεκτή παρουσία σας. Με βαθιά συγκίνηση παραλαμβάνω αυτό το βραβείο και μακάρι να μπορούσαν οι γονείς μου να είναι εδώ. Ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε για τον πατέρα μου, ο οποίος σώθηκε στο Έλλη και μετά από πολλά ταξίδια και πολλές περιπέτειες βρέθηκε στην Αμερική, έκτισε επιχείρηση, μας σπούδασε όλους, αλλά είχε ένα όρο στο σπίτι ότι πρώτα θα είμαστε Έλληνες και μετά Αμερικανοί. Και μέχρι που πέθανε μόνο ελληνικά μιλούσαμε. Τώρα τα έχω ξεχάσει λιγάκι, έχει περάσει ο καιρός, αλλά τον ευχαριστώ κάθε μέρα γι' αυτό. Η μητέρα μου ήταν και αυτή πολύ περήφανη. Η μητέρα μου ήταν περήφανη για πολλά μικρά πράγματα όλη μου τη ζωή. Να σκεφτείτε τώρα, άμα με έβλεπε το πρόσωπό μου πάνω σε ένα γραμματόσημο, τι θα γινόταν απόψε. Αλλά τέλος πάντων. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λεβέντη και τον κύριο Λεβέντη και τους υπόλοιπους διακεκριμένους για το σημαντικό έργο που τελούν για την πατρίδα μας. Μπορεί να βρίσκομαι στην Αμερική, αλλά η καρδιά μου είναι εδώ, πάντοτε ήτανε, σε αυτή τη σπουδαία και όμορφη χώρα μας. Άρα παρόλα αυτά δεν θα μου φτάσουν τα ελληνικά για αυτά που θέλω να πω και εύχομαι να με επιτρέψετε να εξακολουθήσω στα αγγλικά. Αλλά εκτός αυτό ότι έχω καταλάβει ότι οι περισσότεροι φίλοι και γνωστοί μου εδώ μιλούν αγγλικά καλύτερα από τα ελληνικά τα δικά μου, όπως εμένα. I'm feeling honestly proud of my heritage. As all Greeks do, and certainly should. And the ancient Greeks remain a symbol of the greatest achievements that man can reach. We should never forget that we have the genes of great people in our culture, and we are the present-day custodians of the legacy of those who gave the world philosophy, geometry, logic, drama, theater, and of course, democracy. And that's an enormous gift. And it's a burden as well, because we must live up to it, and must live up to that legacy or fail to properly honor it. And Greeks continue to do that. You heard some of them, you're going to hear more, my co-honorees tonight, excelling in so many different fields here and throughout the diaspora, in sciences, in entrepreneurship, in business, in politics, in innovation. And for those that inspired me in cinema as well, Kakoyannis, Ilya Kazan, John Cassavetes, Kostas Gavras, and of course, my very inspiring predecessor of 20th Century Fox, the great Spiros Skouras. And they and others have influenced the greatest moments in film history. And yet for all those achievements, I think the greatest legacy of our forebears is their triumph over adversity, the ability to rise to every difficult task, every painful experience, even when they seemed hopeless to anyone else. The golden age of Pericles was a magnificent period in our history, and of course, it's most remembered by other cultures as the pinnacle of Hellenistic
power and glory. But what followed was not always glorious, and over the centuries since, Greece suffered far more pain and suffering than our rightful share. The wars, occupations, hungers, the efforts to strip us of our identity, our dignity, our culture, our lives. They all had one thing in common. They never destroyed the Greek spirit. We never stopped fighting, we never failed to overcome and ultimately triumph over whatever deprivations we endured. The Romans conquered us, but our culture conquered them. And they ended up copying it. In fact, I think the only reason they invaded in the first place was to learn to sculpt. Byzantium came, and as one historian described it, it became the Christianized empire of the Greek nation. The Ottomans came. We lived under the yoke of tyranny for centuries, but we never lost our language or our culture or our faith until we won a hard-fought independence. And the catastrophe of Smyrna sent 1.5 million of us fleeing the horrors, but we overcame it. And by the way, without diminishing the suffering, we still have an Adventica to both remind and entertain us as a result. The German occupation during the war starved the entire nation, but we had enough strength to push back the Germans in Crete and change the course of the Second World War. Winston Churchill said it best when he said, "Until now we used to say that the Greeks fight like heroes. Now we'll say the heroes fight like Greeks." We endured the junta, we never lost our faith in the power of democracy, and we embrace it today with all the accommodations it requires as it does throughout the world. So when I think about our achievements, I take greatest pride, not from what the ancients alone achieved, but from what the Greek people achieved throughout history. Never succumbing to suffering, always finding the strength to overcome even the greatest odds, and succeeding when no one thought it was possible. And of all our achievements, we gave the world perhaps its most important, the meaning of philotimo and the universal word of philanthropy, the love of honor and the importance of helping those in need. And Mr. and Mrs. Devendis and the International Foundation for Greece have all worked so hard to understand this very well, and their dedication to the task of helping those in need is an inspiration to us all. Όταν ήμουν παιδί στο δημοτικό σχολείο στην Αμερική, πήγαινα σχολείο κανονικά και μετά το σχολείο πήγαινα στο ελληνικό σχολείο, το οποίο ήταν κάπως ένα βάρος τότε, αλλά τέλος πάντων πέρασε. Θυμήθηκα, όπως έγραφα αυτό τα λίγα λόγια, ένα τραγούδι που είχα μάθει, μικρό παιδί. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν θυσιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τρελά. I remember that from a little kid. I think we should remember it every day. This is a great country, and it will be glorious, as always, again in the future. Thank you very much.